Σημαντικό εξοπλισμό στη μάχη κατά της πανδημίας, αλλά και για την αναβάθμιση ευρύτερα της πρωτοβάθμιας φροντίδας, ιδίως για τους κατοίκους της Υπαίθρου, εξασφάλισε ο Όμιλος Χαλκιαδάκη, στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας που έχει αναπτύξει με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Εντοπίσαμε ανάγκες των κέντρων υγείας και των μεγάλων νοσοκομείων του νησιού μας, προκειμένου να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες εξοπλισμού που θα κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα τόσο των κατοικών των μεγάλων πόλεων, αλλά και των πιο περιφερειακών περιοχών. Η μεγάλη κριτική εταιρεία Χαλκιαδάκης ΑΕ για άλλη μια φορά κοντά στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια και στις δομές πρωτοβάθμιας αυτή τη φορά, συνεχίζοντας την κοινωνική της εταιρική ευθύνη και πραγματικά πάντα δίπλα μέσα στην πανδημία στις δομές μας, τόσο στις νοσοκομιακές όσο και στις δομές πρωτοβάθμιας, έρχεται σήμερα με μια σημαντική δωρεά. Μετά την ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής για την παιδιατρική κλινική του Παγνή, την προσφορά εξοπλισμού στα τοπικά ιατρία Μυρών και την Πακίου, η νέα δωρεά ύψους 50.000 ευρώ που υλοποιείται εξασφαλίζει απεινιδωτές, καρδιογράφους και συστήματα υπερήχων για τα κέντρα υγείας του νησιού, αλλά και τη βραχία νοσηλεία στην τοπική μονάδα υγείας Ηρακλείου. Να ευχαριστήσω προσωπικά τη Χριστίνα Χαλκιαδάκη, τον άνθρωπο Χριστίνα Χαλκιαδάκη και τους συνεργάτες της που από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα μας και με συνεχή επικοινωνία μας στήριζαν και μας έλεγαν ότι θα είναι κοντά μας οτιδήποτε χρειαστούν και αυτό επιβεβαιώνεται σήμερα με μια σημαντική δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αξίας 50.000 ευρώ στις δομές της πρωτοβάθμιας. Η πανδημία μας ανέδειξε πρώτον, τη δύναμη της αλληλεγγύης, τη δύναμη της ανθρωπιάς και το πόσο σημαντική είναι η δημόσια υγεία που μπορεί να απευθυνθεί οποιοδήποτε σε οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή. Η εκπρόσωπος του Ομίλου, κυρία Χριστίνα Χαλκιαδάκη, στη συνάντηση που είχε σήμερα με τη Λένα Μπορμπουδάκη και τα στελέχη της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, εξήρε για μία ακόμη φορά τη μάχη που δίνει το υγειονομικό προσωπικό στη δύσκολη συγκυρία που διανύουμε. Ενώ διαβεβαίωσε ότι ο Όμιλος Χαλκιαδάκη θα σταθεί αρρωγός σε κάθε σημαντική ανάγκη που προκύπτει. Προχωράμε με τη Σιτία, το Ρέθυμνο, τα Χανιά και το Ηράκλειο, την βραχία εδώ στην υγειονομική περιφέρεια, με ό,τι εξοπλισμό χρειάζεται. Είτε αυτό είναι καθαρά ιατρικός εξοπλισμός, είτε βοηθητικός εξοπλισμός, φωτοτυπικά μηχανήματα, αναλώσιμα, οτιδήποτε χρειάζονται για να λειτουργήσουν καλύτερα οι άνθρωποι που είναι στην πρώτη γραμμή. Με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε την ευγνωμοσύνη μας στους ανθρώπους που ένα χρόνο τώρα και πέρυσι είμαστε εδώ, θα ευχόμασταν φέτος να μην χρειαζόταν να είμαστε και πάλι εδώ. Δίνουν τον αγώνα τους καθημερινά. Είναι πραγματικά ένας πόλεμος αυτό που συμβαίνει εδώ στην πρώτη γραμμή και θέλουμε με τον οποιοδήποτε δικό μας τρόπο να βοηθήσουμε και να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι τους. Είμαστε και επιχειρήσεις μαζί και ελπίζουμε ότι και άλλοι θα ανταποκριθούν σε αυτή την πρωτοβουλία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια, προκειμένου όλοι μαζί να εξοπλίσουμε ακόμα καλύτερα τα κέντρα υγείας του νησιού μας. Στη σημαντική ενίσχυση των κέντρων υγείας του νησιού με κέριο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας αναφέρθηκε η Λένα Μπορμπουδάκη, ευχαριστώντας τον Όμιλο Χαλκιαδάκη για τη διαρκή στήριξη και την καθοριστική συμβολή του στην αναβάθμιση των δομών πρωτοβάθμιας υγείας. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σήμερα στην κυρία Χαλκιαδάκη για τη σημαντικότατη πράξη αναγνώρισης που μόνο έτσι αναδεικνύεται προς την προσφορά της προς τις δημόσιες δομές υγείας και στα κέντρα υγείας.